İyi köyestik gelmiş diye duyduk. Ή ακόμα και τελείως ασύνδετα, θα έρθουμε σε αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Και βέβαια μπορούμε να τις ταξινομήσουμε και σημασιολογικά. Έχουμε πολλά είδη κατηγορημάτων που απαιτούν ως όρισμα μια συμπληρωματική πρόταση. Θα τα περάσω γρήγορα, τα βλέπετε στην λίστα που έχετε, στο φυλάδιο που έχετε, λεκτικά με βεβαιωτική χρήση. Το λέω, το δηλώνω. Χθες ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα λεκτικά που εκφράζουν ερώτηση. Ρώτησα πώς θα είναι ο καιρός αύριο. Λεκτικά με δεσμευτική χρήση. Υπόσχομαι να σου πάρω το παγωτό που μου ζήτησες. Δοξαστικά, υποθέτω, αμφιβάλλω αν θα έρθει μαζί μας. Γνωστικά, το ξέρω. Βέβαια με διτυπία. Έτσι, ξέρω ότι μου λες ψέματα ή ξέρω να μιλάω αγγλικά. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις με διτυπίες. Απόκτησης γνώσης, μαθαίνω να γράφω. Αντίληψης, θυμάμαι. Έκφραση ψυχικής κατάστασης, βαριέμαι. Δεν ξέρω αν αρχίσατε ήδη. Έκφραση πιθανότητας. Είναι πιθανό, ενδέχεται να και ούτω καθεξής. Αισθήσεως βλέπω. Με πολλές πτυχές. Βλέπω ό,τι βλέπω. Να, τροπικά. Το μπορώ, το πρέπει. Προσποίησης. Κάνω πως δεν βλέπω. Και πολλά περισσότερα. Έτσι τα προσπερνάω. Πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα. Τι έχουμε στα τουρκικά ως συμπληρωματικές προτάσεις. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Οι συμπληρωματικές προτάσεις της τουρκικής ακολουθούν όπως και στα ελληνικά την υποτακτική σύνταξη. Βλέπουμε τη σύνταξη τελικά ότι η συμπληρωματική πρόταση συνήθως προηγείται της κεφαλής της. Danset me kistiorum και όχι θέλω να χορέψω. Όπως επίσης διαθέτει τόσο μη παρεμφαντικές όσο και παρεμφαντικές προτάσεις. Danset me kistiorum. Προσέξτε, αυτό που μαθαίνουμε συνήθως από τα πρώτα κιόλας επίπεδα είναι τι, το Danset me kistiorum. Αλλά ξέρω, μου το έχουν ομολογήσει κάποιοι μαθητές μου, κάποιοι από αυτούς είναι και στην αίθουσα, βλέπουμε τις τουρκικές σειρές. Έτσι. Όταν βλέπω τις τουρκικές σειρές, ωστόσο, δεν ακούω πάντοτε το Danset me kistiorum, αλλά ακούω και προτάσεις του τύπου Danset me kistiorum. Να λοιπόν και ένας παρεμφατικός τύπος ακόμα και στα τουρκικά. Το διδάσκουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να χορέψω με υποτακτική, όπως είναι και στα ελληνικά. Βέβαια, τι προηγείται και όχι έπειτα, δεν είναι θέλω να χορέψω, είναι να χορέψω θέλω. Συνεχίζω. Επίσης, πάμε τώρα στις παρεμφατικές, σε τι διακρίνονται. Σε τρεις κατηγορίες. Παρεμφατικές συμπληρωματικές προτάσεις χωρίς συμπληρωματικό δείκτη, οι οποίες είτε παρατίθενται ή εισάγονται ασύνδετα στην υπερκείμενη. Άνεμ, ευεαρκάντονο η μισθιό. Η μητέρα μου θέλει να επιστρέψω νωρίς, ακριβώς όπως το παράδειγμα που μόλις σας μίλησα. Υποτακτική, κανένας συμπληρωματικός δείκτης προηγείται αυτής. Παρεμφαντικές συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με το συμπληρωματικό διεκτική, οι οποίες ακολουθούν την κυρία πρόταση. Εδώ έχουμε ομοιότητα με τα ελληνικά, γι' αυτό και ενδεχομένως κάποιοι τις προτιμούν, έτσι. Ντουιντούκι, ακούσαμε πώς και τα λοιπά. Τις προτιμούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε πάντοτε να αντικαταστήσουμε τη μία από την άλλη. Έχουν άλλη προσλεκτική ισχύ, έχουν άλλη λειτουργία στον πραγματικό λόγο. Δεν θα μπω σε αυτά. Τις παρεμφατικές συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με τους συμπληρωματικούς δείκτες DE ή GB, οι οποίες πάλι προηγούνται της κυρίας πρότασης. Μπάνουν ή ονούν ή κίτσο ζουβάρ DE βιλιόρτο. Εγώ ήξερα λοιπόν πως αυτός έχει, αυτή, έχει δύο παιδιά. Προσέξτε τώρα. Ενδεχομένως, αυτή την πρόταση θα μπορούσαμε να την πούμε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα με το ονούν η κίτσο τζου ολδού νουμπιλιόρ. Σωστά. Γιατί λοιπόν την είπα έτσι. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα αμφιβολίας. Δεν είναι ακριβώς η ίδια η σημασία αυτής της πρότασης με το ολδού νου. Εγώ ήξερα πως αυτός έχει δύο παιδιά. Τι καταλαβαίνουμε και από την ελληνική της εκδοχή. Ότι πιθανότατα έκανα λάθος. Γιατί τελικά έχει μόνο ένα ή ενδεχομένως περισσότερα παιδιά. Εγώ έτσι νόμιζα. Εγώ έτσι ήξερα. Αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν είναι πάντοτε λοιπόν όμοιες, ανεξάρτητα αν μεταφράζονται με τον ίδιο τρόπο. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και εδώ μιλάω περισσότερο τώρα στους συναδέλφους. Και πάμε σε αυτές που κατά κόρον χρησιμοποιούνται, που είναι οι μη παρεμφατικές. Τι έχουμε λοιπόν στις μη παρεμφατικές. Ένα από τα μορφήματα, μακ, μα, το ντκ, το γιατζάκ ή ακόμα και το γιους. Ποια είναι λοιπόν η μορφοσυντακτική δομή των μη παρεμφατικών τύπων της τουρκικής. Έχουμε το θέμα,
στη συνέχεια το σθένος, θα μιλήσω αναλυτικά πάλι με παράδειγμα, την άνηση αν υπάρχει, όνομα το ποιητής, αυτό που το καθιστά τελικά μετοχή αν θέλετε, τη συμφωνία και την πτώση, όχι σε κάθε περίπτωση, αλλά τουλάχιστον σε αυτούς που είναι, αποτελούν μικρούς τύπους. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν πώς πληρώνονται οι έξι θέσεις στο παρακάτω παράδειγμα. Διορίσουμε τη μισδή, έτσι, ότι δεν βλεπόμαστε, ότι δεν βλεπόμασταν, δεν ειδωθήκαμε, πώς θα καταλάβω ποιο από τα τρία είναι, από τα υπόλοιπα συστατικά της πρότασης, έτσι μπορεί να σήμαινε και τα τρία. Τι έχω λοιπόν στη θέση 1, το θέμα, τη βάση του ρήματος, στη συνέχεια την αλληλοπάθεια, το γιους, γιορίους, μέμα για την άρνηση, το ντυκ, το οποίο λειτουργεί ως ονοματοποιητής, το μς, αυτό που πάλι παραδοσιακά ξέρουμε ως κτητικό επίθυμα, εδώ δεν δηλώνει κάποια κτήση, απλά δηλώνει τη συμφωνία του κατηγορήματος της συμπληρωματικής πρότασης με το υποκείμενό του και τελικά την πτώση. Γιορίσουμε τι είναι στη δουιντουμ, ενδεχομένως. Συνεχίζουμε. Λίγο γρήγορα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δύο γλωσσών αντιπαραβάλλοντάς τα. Και οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούν την υποτακτική σύνδεση. Αυτό το είπαμε. Κατά κανόνα, μια συμπληρωματική πρόταση στην ελληνική ακολουθεί το κατηγόρημα από το οποίο εξαρτάται, στα τουρκικά προηγείται. Ωραία. Η ελληνική χρησιμοποιεί αποκλειστικά παρεμφατικού τύπου συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με κάποιο συμπληρωματικό δείκτη. Θα μου πούν τώρα ο κ. Κοτζόγλου ή ο κ. Σπυρόπουλος ότι υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παραλείπονται. Έτσι, αλλά δεν είναι του παρόντος. Τι έχουμε λοιπόν. Βλέπω ήρθες. Να μην έχουμε καν συμπληρωματικό δείκτη. Αλλά αποτελεί μια ειδική περίπτωση. Η τουρκική διαθέτει τόσο παρεμφατικές συμπληρωματικές προτάσεις, όσο και μη παρεμφατικές, το είπαμε ήδη. Συνεχίζω. Η τουρκική διαθέτει απαρεμφατική μορφολογία συνοπέας των τομών ελέγχου. Δεν θα μπω στην εξειδίκευση αυτού του πράγματος, αλλά. Gitmek istiyorum. Ποιο είναι το υποκείμενο του Gitmek, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει, απλά δεν αναφέρεται ρητά. Ποιο είναι, είναι το ίδιο με το εγώ, του istiyorum. Διαβάζω ωστόσο κωμικά σε κάποιες παλαιότερες δραματικές κυρίως της τουρκικής ότι εκεί το Gitmek δεν έχει υποκείμενο. Τι λέτε καλέ, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα ρήμα κάπου και να μην έχει υποκείμενο. Απλά δεν αναφέρεται ρητά. Είναι κρυφό, είναι αυτό που στη γλωσσολογία λέγεται μεγάλο προ. Έτσι. Στην ελληνική ονοματική φράση υποκείμενο της συμπληρωματικής πρότασης όποτε αναφέρεται ρητά είναι κατά κανόνα σε ονομαστική. Ξέρω ότι έφυγες. Έτσι, εσύ έφυγες. Ενώ στα τουρκικά σε νίγκη τίνη κατά κανόνα είναι σε γενική. Στην τουρκική, όταν έχουμε μη παρεμφατικό τύπο ρήματος, είναι σε γενική πτώση. Έτσι, σε νίγκη τίνη πηγιόρουμ. Σε αυτές που εισάγονται με ένα συμπληρωματικό δείκτη, το υποκείμενό τους είναι σε ονομαστική. Duidum ki geldin. Στον geldin, λοιπόν, εκεί, εάν αναφερόταν ρητά, θα ήταν σε ονομαστική. Ή στις συμπληρωματικές προτάσεις παρεμφατικού τύπου χωρίς συμπληρωματική δείκτη, η ονοματική φράση υποκειμένου είναι σε ονομαστική, αλλά σε ρήματα όπως το σανμακ, το νομίζω, το θεωρώ, είναι δυνατή και η κατεξαίρεση απόδοση πτώσης. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Beni aptal sanıyor. Τι σημαίνει αυτό, με θεωρεί ανόητο. Τι είμαι εγώ εκεί, ποιος είναι ο ανόητος, ή εν πάση περιπτώσει αυτός που το θεωρεί, εγώ. Αλλά τι λέω, με θεωρεί. Έχουμε αιτιατική. Έτσι, αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν θα μπω τώρα σε αυτό. Και στις δύο γλώσσες, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του είδους συμπληρωματικής πρότασης παίζει το ρήμα εξάρτησής του. Όταν έχω λοιπόν το ξέρω, μπορεί να είναι και να, μπορεί να είναι και ότι. Μπορεί να είναι και δ, μπορεί να είναι και μα. Και ως προς αυτό παρατηρούνται και πολύ σημαντικές αντιστοιχίες στις δύο γλώσσες σε σχέση με το τι επιλέγουν. Η επιλογή των ότι να σε αντιδιαστολή με την επιλογή των να προτάσεων στην ελληνική εμφανίζει αντιστοιχία, έτσι. Γιάλτι είναι μπιλίωρουμ, γιάλμινι ιστίωρουμ. Εκεί που έχω το να έχω μακ μα, εκεί που έχω το ντυκ έχω στα υλικά αντίστοιχα το ότι συνήθως. Το ιδιαίτερη περίπτωση πάλι είναι το θέμα του που. Και σε αυτό έρχομαι τώρα. Το θέμα επίσης και γονοτικότητας έχει καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό και την ερμηνεία των συμπληρωματικών προτάσεων και στις δύο γλώσσες, αλλά δεν λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τι εννοώ με αυτό. Λυπάμαι που έφυγες. Ας δούμε τουρκικές εκδοχές του. Gittiğine üzüldüm. Dık. Ναι. Ωραία. Gitmene üzüldüm. Ναι. Θα μπορούσε να σταθεί και αυτό. Σαφώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιείται και το ένα και το άλλο. Ακόμα και το γκιντισινέ ιζούλ. Το γιους. Ένα τρίτο μόρφημα για το οποίο πάλι δεν κάνουμε συχνά λόγο.
όπου εκεί επισημαίνεται περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο. Δεν είναι ότι στεναχωριέμαι τόσο που έφυγες, αλλά για τον τρόπο που έφυγες. Συμφωνεί? Λοιπόν, υπάρχουν παράγοντες και στις δύο γλώσσες, όπως η άρνηση, ο ρηματικός χρόνος, η όψη, η τροπικότητα, δεν θα μπω σε όλα αυτά ειδικά, οι οποίοι θέτουν περιορισμούς και παίζουν πάλι καταλυτικό ρόλο στο σχηματισμό και την ερμηνεία τους. Προσέξτε, δείτε εδώ ένα παράδειγμα λοιπόν με την όψη και σκόπιμα επέλεξα ένα παράδειγμα από τα ελληνικά. Σταμάτησε να καπνίζει. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε να πούμε, έτσι. Ενώ αν πω σταμάτησε να καπνίσει, στο ένα έχω συνοπτικό, στο άλλο μη συνοπτικό τύπο, το νόημα αλλάζει. Το σταμάτησε να καπνίσει είναι κάτι άλλο. Όπως κάνουν τώρα εδώ κάποιοι, έτσι. Σταμάτησε για να καπνίσουν. Αλλά λίγοι σταμάτησαν να καπνίζουν. Έτσι. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Και πάμε τελικά στο πιο τεχνικό κομμάτι, πότε, πώς και τι πρέπει να ιεραρχήσω, τι πρέπει να λαμβάνω υπόψη όταν πρόκειται να εντάξω αυτό γενικότερα γραμματική, αλλά συγκεκριμένα όσον αφορά τις πνευματικές προτάσεις. Τώρα, τι προσπάθησα να κάνω εδώ και ξέχασα να πω στην αρχή ότι όλο αυτό πρόκειται ουσιαστικά για μια συνοπτική μορφή του διδακτορικού μου που υποστήριξα πριν 1,5 χρόνο, και είναι η διδακτική πρόταση που έκανα εκεί. Είναι λοιπόν ο σκοπός η δημιουργία ενός πλαισίου για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των συμπληρωματικών προτάσεων της τουρκικής από ελληνόφωνο κοινό, και αυτό που επιδιώκω ουσιαστικά είναι να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην αναβάθμιση της διδακτικής πρακτικής. Έτσι, πώς μπορώ πιο σύντομα, πιο εύκολα, πιο γρήγορα και τελικά, αν θέλετε, δραστικά να βελτιώσω τη διδακτική πρακτική. Ωστόσο, πριν από την προσπάθεια παρουσίασης του ίδιου αυτού πλαισίου, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για διάφορους παράγοντες που είναι καθοριστική σημασία στην όλη διαδικασία και, όπως επισημαίνει η Μπέλα στο 2011, οποιαδήποτε διδακτική προσέγγιση παραμένει, είναι και παραμένει μετέωρη, αν δεν στηρίζεται σε γνώση των παραγόντων νοητικών, περιβαλλοντολογικών που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Ποιοι είναι λοιπόν διάφοροι κάποιοι, αναφέρω ενδεικτικά κάποιους, που επηρεάζουν την ίδια τη μάθηση? Οι ίδιοι διδάσκοντες. Δεν μιλάω καν για τους διδασκόμενους σε πρώτο πλαίσιο και μιλάω για διδάσκοντες, γιατί τελικά πολλές φορές, ειδικά όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, όχι στο φυσικό της περιβάλλον όπου δεχόμαστε συνεχώς ερεθίσματα, αλλά σε μη φυσικό περιβάλλον όπως συμβαίνει με τα τουρκικά στην Ελλάδα ή τα ελληνικά στην Τουρκία ή οποιαδήποτε γλώσσα έξω από το φυσικό της περιβάλλον, τελικά πολλές φορές το βιβλίο ή οι σημειώσεις που χρησιμοποιούμε μαζί με τον διδάσκοντα είναι και το μοναδικό γλωσσικό εισαγόμενο. Μόνο τον δάσκαλό μας ακούμε. Εάν λοιπόν και αυτός τα πει στραβά, καταλήγουμε στο ήταν στραβό ταμπέλι, το έφαγε ο κουγάδαρος. Πριν εκτεθούμε τελικά στη γλώσσα. Το προφίλ των διδασκομένων. Σε ποια ηλικία μαθαίνω? Μέχρι τώρα δεν το πίστευα, αλλά τώρα που μεγαλώνω σιγά σιγά αρχίζω και το καταλαβαίνω. Παίζει καθοριστικό ρόλο. Άλλο είναι να το κάνω στα 15 μου, άλλο στα 25, άλλο στα 45 και άλλο στα 65 δεχομένως. Καλή διάθεση να υπάρχει, θα μου πείτε, και όλα διδάσκονται, όλα μαθαίνονται, όλα κατακτώνται, απλά σε κάθε ηλικία λειτουργεί ίσως λίγο διαφορετικά. Το περιβάλλον διδασκαλίας. Και τελικά, μιλώντας για τα τουρκικά στην Ελλάδα, σαφώς και είμαστε σε μη φυσικό περιβάλλον, σε μια τάξη και μιλάμε υπό συνθήκες καθοδηγούμενης μάθησης. Η γλωσσική επίγνωση του διδάσκοντος. Έτσι, και το συνδέω λίγο με το πρώτο. Εάν λοιπόν ο ίδιος ο διδάσκοντας, πάρα πολύ ωραία, ξέρει τέλεια τουρκικά, αλλά δεν ξέρει γραμματική. Κάπου χωλένει. Ή το αντίστροφο. Όλοι σε τούτη εδώ την αίθουσα ενδεχομένως είναι φυσικοί ομιλητές ελληνικής. Πείτε μου, σας παρακαλώ, διδάσκετε ελληνικά? Όχι απαραίτητα. Θα μου πείτε. Έτσι, θα τα διδάσκατε? Ενδεχομένως κάτω από κάποιες συνθήκες, ναι. Το ότι ξέρουμε την μητρική μας γλώσσα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούμε και να τη διδάξουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και βέβαια, ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας στην όλη διαδικασία είναι ο ρόλος της μητρικής, και τι εννοώ με αυτό, της αποκλήσης ή της συγκλήσης που έχουν οι δύο γλώσσες μεταξύ τους. Και σαφώς τα τουρκικά και τα ελληνικά είναι δύο γλώσσες που αποκλίνουν σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι ένας επιπλέον βαθμός
δυσκολίας για τον διδασκόμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί και υποβοηθητικά, αλλά όχι πάντοτε. Συνεχίζουμε. Ο ρόλος γραμματικής. Πρέπει να διδάσκουμε γραμματική. Θα το πω ευθέως, ναι. Πρέπει να διδάσκουμε γραμματική. Μα εγώ θέλω να τα μάθω να μπλέω δύο κουβέντες με δύο φίλους, βραδερφέ. Ναι, αλλά αυτό αποτελεί την ίδια τη γλώσσα, το μηχανισμό. Εάν δεν ξέρω το μηχανισμό, παπαγαλίζω πέντε φράσεις, κάνω τη δουλειά μου και τέλειωσε. Αλλά αν θέλω να μάθω τη γλώσσα, πρέπει να μάθω και τη δομή της, να ξέρω και τη δομή της. Άντε καλά να τη διδάσκουμε τη γραμματική και να τη διδασκόμαστε. Πώς πρέπει? Δεν θα πω πάλι σε πολύ τεχνικά ζητήματα. Εγώ θεωρώ, και αυτό δείχνει η εμπειρία μου, διδάσκω 20 χρόνια πλέον ξένες γλώσσες, στα 17 από αυτά τουρκικά σε ελληνόφωνες και τα τρία τελευταία ελληνικά σε τουρκόφωνους. Μου λέει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μου μία συνείδηση αυτού που διδάσκονται. Όχι το να πω καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι και εκεί τελειώσαμε, αλλά τι υπάρχει μέσα σε αυτό το τι κάνεις, πως είσαι, ή ότι το ξέρω ότι μου λες ψέματα, να ξέρω από τι αποτελείται αυτό το πράγμα, πώς δομείται αυτό το πράγμα, για να μην περιοριστώ σε αυτή και μόνο την φράση, αλλά να μπορέσω τελικά να το ανάγω σε πολλά περισσότερα. Να μπορέσω να το πω με τον ίδιο τρόπο αύριο για το βλέπω. Να μπορέσω να πω το ίδιο πράγμα για το θυμάμαι. Και ούτω καθεξής. Και πως τελικά, προσέξτε, κάποιοι ήδη με κοιτάνε λουξά, εγώ το κάνω απλά για να βλέπω τον πίνακα, να πω το εξής. Και πρέπει όλα αυτά να γίνονται με ρητή διδασκαλία της γραμματικής, όχι απαραίτητα. Μπορεί να γίνουν με μία εστίαση στον τύπο. Βάλ το με έντονους χαρακτήρες, να το βλέπει να το ανακαλύψει μόνος του ο μαθητής. Μην του μιλήσεις για παρεμφατικό ή μη παρεμφατικό τύπο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να το ξέρει αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που έχει στην κυρία. Αφήστε να το ανακαλύψει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε ρητή. Έτσι. Αν και εγώ προσωπικά, σαν Καστάν, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ρητή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε. Πριν πάμε ωστόσο και στην περιγραφή και την ιεράρχηση των δομών, να μιλήσουμε για κάποια άλλα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει? Να βελτιωθεί η χρησιμοποιούμενη μεταγλώσσα, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να την περιγράψουμε. Είπα και στην αρχή, τι είναι οι συμπληρωματικές? Είναι οι βουλητικές. Οι βουλητικές έχουν να κάνουν με τη σημασία. Μιλάμε για ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία. Μιλάμε για την αναφορά. Μιλάμε για ειδικές προτάσεις. Μιλάμε για ενδυσιαστικές. Δηλαδή, μπλέκουμε τα συντακτικά θέματα με τα σημασιολογικά. Όχι. Πρέπει να είναι ενιαίο το σύνολο. Ή για τη σημασία μιλάω ή για τη δομή. Για τι πράγμα θα αποφασίσουμε? Εγώ λέω για τη δομή. Η σημασία μπορεί να ακολουθήσει. Προσοχή στις συγκλίσεις, αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Τι όμορφο και τι εύκολο που είναι να πω «Du dunki, dungal misin». Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που περισσότερο χρησιμοποιείται στα τουρκικά. Περισσότερο ενδεχομένως χρησιμοποιείται το «dungal di ini duidum». Πρέπει λοιπόν να δω σε τι διαφέρουν τα ελληνικά με τα τουρκικά ως προς αυτό. Την επισήμανση και ανάδειξη του διεπέδου μορφολογίας σημασίας. Πώς λοιπόν το «dik» επηρεάζει τη σημασία της πρότασης ή αντίστοιχα πώς επηρεάζει η περίπτωση με το «κι». Και τελικά να μιλάμε για το σύνολο των δομών, όλων των εξειδικευμένων σημασιών, δεν έχει σημασία το επίπεδο, γιατί για τις ΜΑΚ προτάσεις μπορούμε να τις διδάξουμε ακόμα και στο πρώτο επίπεδο, σε ένα α1 ή ένα πρώιμο α2, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να διδαχθούν τελικά στο β2, να μην σας πω και στο γ1. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η λειτουργική προοπτική της πρότασης. Γιατί το λέω? Κάτω από ποιες συνθήκες το λέω? Σε ποιον απευθύνομαι όταν το λέω? Πάλι όλα αυτά έχουν να κάνουν όχι μόνο με τις διπλωματικές, αλλά με περισσότερα πράγματα. Και σαφώς πρέπει να λάβω υπόψη και τη συχνότητα εμφάνισης των δομών στη γλώσσα. Έτσι, γιατί να προτάξω ή τι να αφήσω για παρακάτω. Να προτάξω σαφώς αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο. Θα μου πείτε, αυτή είναι η πρακτική, συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Ναι, θα ξεκινήσω με το θέλω. Θα το δούμε σε λίγο γιατί θα ξεκινήσω με το θέλω, γιατί θα ξεκινήσω με το μάκρυ.
Λοιπόν, εδώ τώρα δεν εμφανίζονται πολύ καλά, αλλά τον πίνακα τον έχετε πάλι και σαφώς να λάβω συγκεκριμένα κριτήρια στην διδασκαλία. Έτσι, με συγχωρείτε, που πήγαμε. Θα τα δείτε λοιπόν, αυτοί είναι διάφορες παράγοντες και κριτήρια που καθορίζουν το πότε θα έπρεπε να διδάξω τι. Μελετήστε το με την ησυχία σας. Και πάμε τώρα στην ιεράρχηση των δομών των συμπληρωματικών προτάσεων της τουργικής. Τώρα, η πρόταση που κάνω έχει 7 φάσεις, οι οποίες προέκυψαν με βάση αυτά που κουβεντιάσαμε έως τώρα. Τη βασική φιλοσοφία των κριτηρίων αποτελεί η ταυτόχρονη επεξεργασία γραμματικού τύπου, σημασίας και τελικά λειτουργίας. Έτσι έχει πολύ σημασία, μεγάλη σημασία αυτό το τρίπτυχο. Και το πέρασμα σε κάθε επόμενη φάση προϋποθέτει τη ρητή γνώση στοιχείων της προηγούμενης, τα οποία εκλαμβάνονται ως το μέσο προόδου για την επόμενη φάση. Και τη χρονική στιγμή, βέβαια, μετάβαση στην κάθε επόμενη φάση εναπόκειται στη διακριτική ευκαιρία του κάθε διδάσκοντα διδάσκουσα σε σχέση με την ετοιμότητα των μαθητών τους. Βλέπω ότι είναι έτοιμος να πάει στο επόμενο στάδιο. Προχωρώ. Βλέπω ότι δεν το έχει ακόμα. Περιμένω. Επιμένω. Και ανάλογα πράττω. Πάμε λοιπόν στην πρώτη φάση. Σαφώς και θα ξεκινήσουμε με το ΜΑΚ. Βέβαια θα μου πείτε, μα αυτό κάνουμε. Χασάν, εσύ ανακάλυψες στην Αμερική. Όχι, δεν την ανακάλυψα. Αλλά ας καταλαβαίνουμε και ας ξέρουμε και γιατί κάθε φορά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε με συγκεκριμένα πράγματα. Δομικά αποτελούν την πιο απλή μορφή συμπληρωματικών προτάσεων. Δεν έχει τίποτα, έχει ένα παρέμφατο. Git make is theory. Προαπαιτούν τη γνώση μόνο της αμαρκάρης της σειράς των όρων της τουρκικής, τι δηλαδή, υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα. Ban, git make is theory. Υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα. Το ξέρουν ήδη. Με άλλα πράγματα που έχουν διδαχθεί. Αποτελούν μια πρώτη καλή περίσταση για τους μαθητές, μαθήτριες να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η παρεμφατικότητα και η αναφορά. Παρεμφατικότητα. Ναι, μάκη στιούρμα. Παρέμφατο δεν είναι. Να λοιπόν πώς διαφοροποιούνται τα τουρκικά από τα ελληνικά. Σήμερα τα νέα ελληνικά δεν διαθέτουν απαρέμφατο. Να λοιπόν η πρώτη διαφοροποίηση. Προσέξτε παιδιά, αυτό είναι ένας μη παρεμφατικός τύπος. Και η αναφορά. Πού είναι το υποκείμενο? Εγκριμένο. Έτσι. Και τα λεξικά ρήματα και άλλοι τύποι εξάρτηση που απαντούν με το ΜΑΚ είναι από τα πλέον συχνότερα εμφανιζόμενα στο λεξιλόγιο. Θα μου πείτε πώς ξέρω εγώ για τη συχνότητα εμφάνισής τους στη γλώσσα. Ναι, το ξέρω, υπάρχουν πλέον λεξικά για αυτό το πράγμα. Το ξέρει ο κάθε δάσκοντας ενδεχομένως και από την εμπειρία του, αλλά υπάρχει ένα λεξικό που αναφέρεται στη συχνότητα ολόκληρου του λεξιλογίου του τουρκικού στο γραπτό λόγο, του Γκιόζ του 2005. Μπορώ να δώσω στοιχεία του στη συνέχεια σε όποιον το επιθυμεί. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα, τις προηγούμενες μόλις μέρες, κυκλοφόρησε και ένα λεξικό από τις εκδόσεις Routledge με προτεργάτης το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Τσουκούροβα, ένα λεξικό για τη συχνότητα χρήσης των λέξεων του προφορικού λόγου. Σας πληροφορώ. Τάδε ρήμα εμφανίζεται τόσες φορές σε μία δεξαμενή ενός εκατομμυρίου λέξεων. Ποια είναι αυτή που εμφανίζεται περισσότερο? Η τάδε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί. Γιατί αυτό θα χρειαστεί στο λόγο του, άμεσα. Και τελικά, με το ΜΑΚ, γιατί καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα σημασιών που περιλαμβάνει ρήματα μελλοντικής αναφοράς που εκφράζουν ευχή, σχεδιασμό, git me plan theorem, επιθυμία, git make is theorem, αναγκαιότητα, γιαπμάκλαζεμ, έναρξη εξακολούθησης λήξης, σιγάρα ίτς μη μπρακτεμ, έτσι, ψυχικού πάθους, δέσμευσης, ρήματα με επιστημική σημασία, ξέρω να και ούτω καθεξής. Αυτά στην πρώτη φάση. Μιλήσαμε λοιπόν ωστόσο στην πρώτη φάση για την παρεμφατικότητα και την αναφορά, έτσι. Πάμε στο δεύτερο στάδιο. Τι έχουμε εκεί? Το μα. Τη μορφή λοιπόν το ουσιαστικό που παίρνει συμφωνία. Git me theorem. Τι έρχομαι να προσθέσω σε αυτή την περίπτωση τώρα? Μοιάζουν πολύ με τις MAC. Σε τι διαφέρουν? Στο ότι επισημαίνεται η συμφωνία. Git me theorem και Git me theorem. Θέλω να έρθεις. Τι πρόσθεσα? Δομικά τι πρόσθεσα?
μόνο το πρόσωπο του υποκειμένου. Προσέξτε λοιπόν, παιδιά, εδώ τι έχω. Έχω και το υποκείμενο. Αναφέρεται ρητά. Σε είναι για αλμενιστήριο. Θα πάω μια εκδρομή και θέλω να έρθει κι εσύ. Να μου κάνει παρέα. Ένα επιπλέον στοιχείο. Δεν τρομοκρατείτε. Ξέρετε τα προηγούμενα. Το πότε θα έρθει η ώρα του είναι άλλο θέμα, το αποφασίζουμε στην τάξη. Και πάλι απαντούν με πληθώρα κατηγορημάτων εξάρτηση, με κατευθυντική λειτουργία, όπως το σοϊλεμέ, σου είπα να κάτσεις κάτω. Το θέλω, ενδεχομένως το είστε μεγκ και αλμενίστηρο όμως το παράδειγμα, στις πλάγιες προτάσεις προστακτικής με το έμρετμεκ, το διατάζω, το ριζάιτμεκ, το παρακαλώ και ούτω καθεξής. Πάμε στην τρίτη φάση. Στην τρίτη φάση λοιπόν, θα μιλήσουμε πάλι, μπορούμε να μιλήσουμε για τα μάκμα ως συμπληρώματα τύπων εξάρτησης που σημαίνουν αναγκαιότητα. Προσέξτε τώρα. Έρχεται η στιγμή που θα διδάξω αναγκαιότητα. Πώς δηλώνεται η αναγκαιότητα στα τουρκικά? Με έγκληση, με το μοδέ. Git meliyim. Σωστά. Git meliyim. Για μοδέλιον. Και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά υπάρχει και το git memlazım. Υπάρχει και το git mexdorundayım. Υπάρχει και το git mecburum. Ναι. Ναι, τι είναι όλοι αυτοί οι τύποι? Αυτά για τα οποία μιλήσαμε αμέσως πριν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρόκειται για συμπληρωματικές προτάσεις που έχουν κατηγόρημα κάτι που σημαίνει αναγκαιότητα. Να λοιπόν στο Gitmexorundayım το παρέμφατο, στο Gelmem gerekiyor η περίπτωση του μα, δεν χρειάζεται καν ρητή διδασκαλία. Μιλήστε για αναγκαιότητα. Να το, το ξέρουμε από πριν ήδη. Πάμε στην τέταρτη φάση. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα ντ και τα γιατζακ. Και γιατί λοιπόν σε μια επόμενη φάση και ενδεχομένως σε επίπεδο Β1, ενώ χρησιμοποιούνται πολύ συχνά? Γιατί τα συγκεκριμένα μορφήματα χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό και των τριών εξαρτημένων προτάσεων. Το ντ το έχουμε και στις αναφορικές και στις επιρρηματικές. Geldiğinici, επειδή ήρθες. Yediğim yemek, το φαγητό που έφαγα. Εφόσον λοιπόν χρησιμοποιούνται και στα τρία είδη εξαρτημένων, είναι ένα μικρό πρόβλημα. Τι είναι τελικά το ντ? Είναι ένα πολυλειτουργικό μόρφημα. Επίσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές σε προφορικό εισαγόμενο, καθώς ομοιώζουμε τα μορφήματα ντ και ατζακ, συνοπτικό και μελλοντικό. Μοιάζει με τον αόριστο. Σωστά. Ακούγεται σαν τον αόριστο όταν τα ακούμε. Τότε μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Και βέβαια προϋποθέτουν τη γνώση όλων των βασικών ρηματικών τύπων της οριστικής. Θα πρέπει να έχω διδαχθεί τους χρόνους της οριστικής για να μπορέσω να μετατρέψω ενδεχομένως μία πρόταση κύρια τελικά σε ειδική που θα περιέχει το ντκ ή το ατζάκ. Έτσι, σε αντίθεση με το μα και το μα, που είναι όλα κατά κάποιον τρόπο με μελλοντική προβολή και δεν χρειάζεται να μιλήσω καθόλου για τον χρόνο. Αλλά εδώ θα πρέπει να μιλήσω για τον χρόνο. Υπάρχουν βέβαια και παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την επιλογή αυτού του τύπου. Απαντούν με ρήματα και άλλους τύπους εξάρτησης που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα σημασιών που περιλαμβάνει τα αισθήσεις σημαντικά, το βλέπω, το ακούω, τα γνωστικά, το ξέρω, τα λεκτικά, το λέω, τα δεικτικά, ενδεχομένως υποδεικνύω, δείχνω, τα αντίληψεις, τα δοξαστικά, το πιστεύω, τα οποία εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. Αποτελούν τον αμαρκάριστο και σίγουρα συνθέστο χρησιμοποιούμενο τρόπο συμπλήρωσης των παραπάνω ρημάτων. Έτσι, Geldi nibiliorum, Yazd neduidum και ούτω καθεξής. Και τελικά, αντιστοιχούν στις ό,τι πώς προτάσεις ελληνικής και εκτιμάται ότι η απόκληση στον τύπο μεταξύ ελληνικής και τουρκικής δεν θα εγείρει ιδιαίτερα προβλήματα. Πάμε σε μια επόμενη φάση. Το διδάξαμε και το ντ και το ιατζάκ. Για να μιλήσουμε λίγο τώρα αντιπαραβολικά, να είναι και ένας καλός τρόπος να κάνουμε επανάληψη. Μιλήσαμε για τα μακ, μα. Μιλήσαμε και για τα ντ-κατζάκ. Ας επανέλθουμε λίγο. Δείτε τα παραδείγματα. Όπου έχουμε διτυπίες. Συγκεκριμένη τύπη εξάρτησης και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα ελληνικά, παρέχουν τη δυνατότητα με σαφή διαφοροποίηση σημασία να έχουν ως συμπλήρωμα μια διαφορετικού τύπου συμπληρωματική πρόταση. Ξέρω ότι μου λες ψέματα, ξέρω να μιλάω αγγλικά. Τι θέλει λοιπόν το ξέρω, ανάλογα με την περίπτωση,
και σαφώς με διαφορετική σημασία, στη μία περίπτωση θέλει ό,τι, στην άλλη θέλει να. Σωστά. Το ίδιο ισχύει και στα τουρκικά. Όταν ξέρω να μιλάω αγγλικά, είναι «Ingilizce konuşma biliyorum», «Mayı», το «Mac» λοιπόν. Αλλά «Panagia Lans» το «Eletini», «Biliyorum», θέλει «Dık». Να λοιπόν μία σύγκληση. Ας την επισημάνουμε ωστόσο αυτή τη διαφοροποίηση. Εφόσον λοιπόν έχουν ήδη διδαχθεί ξεχωριστά και οι δύο τύποι, η επισήμανση αυτής της διαφοροποίησης μπορεί να αποτελέσει αφορμή συνειδητοποίησης αντιστοιχίας ανάμεσα στις δύο γλώσσες, καν να θεωρηθεί ευκαιρία επανάληψης των δύο μορφών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του παραδείγματος του πλάγιου λόγου, έτσι. Γκαλμενή στο ηλιόρουμ, σου λέω να έρθεις, αλλά αχμετίν γκαλντίνη στο ηλιόρουμ, λέω ότι ήρθε. Να την αντιληφθούμε, να τη συνειδητοποιήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Και βέβαια να λειτουργήσει και λίγο παρασκευαστικά για την επόμενη και έκτη φάση, το αντικείμενο της οποίας θα είναι οι πλάγιες ερωτήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις πλάγιες ερωτήσεις, και εκεί θα τα μοιράσουμε στα δύο, και σε ένα πρώτο στάδιο ενδεχομένως καλό θα ήταν να διδαχθούν πρώτα οι πλάγιες ερωτήσεις μερικής άγνοιας, που ακολουθούν πιστά το δομικό σχήμα των ΔΚ για ΖΑΚ προτάσεων. Δηλαδή, «Saat kaçta döndüğün soruyorum», «Σε ρωτώ τι ώρα επέστρεψες», και μετά να περάσουμε τελικά στις ολικές άγνοιες που έχουμε τον αναδιπλασιασμό του ρήματος. «Αχμέτ Παναγέρεν ονούν να ματσέκει δίπ κίτ με ετζέι μισθόρντου», δηλαδή ο Αχμέτ με ρώτησε αν αύριο θα πάω μαζί του στον αγώνα ή όχι. Και γιατί στη δεύτερη φάση, μοιραία πολλές φορές, επηρεαζόμενοι και περνώντας την κάθε πληροφορία από τη μητρική μας γλώσσα, ψάχνουμε και στα τουρκικά για να σχηματίσουμε μία πλάγια ερώτηση ολικής άγνοιας υπόθεση. Ψάχνουμε να βρω ένα αν. Σωστά. Είναι πολύ λογικό, είναι πολύ αναμενόμενο. Θα πρέπει λοιπόν να επισημανθεί και αυτό το πράγμα. Προσέξτε, στα ελληνικά το εισάγουμε με το αν. Στα τουρκικά δεν το εισάγουμε με το σα ενδεχομένως της υπόθεσης, αλλά το εισάγω με το ατζάκ, αλλά με ένα διπλασιασμένο ρήμα και ούτω καθεξής. Και τελευταία. Αφήνουμε στην τελευταία φάση ενδεχομένως όλες αυτές τις εξειδικευμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές ενδεχομένως? Οι επικαλυπτόμενες κρίσεις των ΔΚ για ΖΑΚ, ΜΑ και ΙΟΥΣ. Θυμηθείτε το παράδειγμα που είπα πριν. Με το λυπάμαι. Γκίτ νέις δύλτουμ. Γκίτ με νέις δύλτουμ. Γκίτ εσύ νέις δύλτουμ. Γίνεται και με τα τρία. Κυρίως με ρήματα ψυχικού πάθους. Τις μικρές προτάσεις, πάλι μια ιδιαίτερη κατηγορία, αυτό που είπαμε πριν με το «με θεωρεί βλάκα», θεωρεί ότι είμαι βλάκας. Τις εξειδικευμένες περιπτώσεις ρηματικής όψης με τα «δικ» για «τζακ». Ας παρατηρήσουμε λοιπόν το 23. «Σενίν κιταμπού κουντουνού πιλιόρου». Τι σημαίνει τώρα αυτή η πρόταση? Εάν τη δούμε λίγο απομονωμένα, βέβαια θα μου πείτε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, καταλαβαίνω και την χρονική αναφορά. Αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «ξέρω ότι διάβασες το βιβλίο», «ξέρω ότι διάβαζες το βιβλίο και σε διόκοψα τηλεφωνώντας σου ενδεχομένως» και «ξέρω ότι διαβάζεις το βιβλίο». Ποιο από τα τρία? Ναι, θα με βοηθήσουν τα συμφραζόμενα, θα με βοηθήσει το περικείμενο, αλλά είναι πάντοτε τόσο εύκολο και αναγνωρίσιμο? Όχι. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω σε αυτή την περίπτωση για να άρω αυτή την πολυσημεία? Μπορώ λοιπόν να εξειδικεύσω την εξειδίκευση θρηματικής όψης. Εάν πάλι το παραπάνω παράδειγμα το πω σε νίκη τα ο κουμούς ολτούνου, ηλιορούν, τότε καταλαβαίνω ότι αυτό πρόκειται για κάτι συντελεσμένο. Ξέρω ότι το έχεις διαβάσει το βιβλίο. Τέλος, τέλειωσε. Καλό είναι να το ξέρουμε και αυτό. Αν όχι για να το χρησιμοποιήσουμε ως ομιλητές, να το καταλάβουμε αν το διαβάσουμε ή το ακούσουμε. Αυτό και μόνο είναι αρκετό. Αλλά βέβαια πότε? Σε ένα τελευταίο στάδιο. Μπορεί να είναι στο Β2, μπορεί και στο Γ1. Και πάμε στα πολύ όμορφα. Μιλήσαμε τόση ώρα, μιλάω σχεδόν μία ώρα για τις διπλωματικές. Είπαμε ότι αποτελούν το συμπλήρωμα, το όρισμα μιας υπερκείμενης πρότασης. Εδώ θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Δείτε την πρώτη πρόταση στα ελληνικά. Ξέχασα να του πω ότι έπρεπε να θυμηθεί να βάλει το φαγητό στο ψυγείο. Πάει στα σκουπίδια πίσω.
ξέχασα. Συμπληρωματική πρώτη, να του πω. Συμπληρωματική δεύτερη, ότι έπρεπε. Συμπληρωματική τρίτη, να θυμηθεί. Τέταρτη, να βάλει το φαγητό στο ψυγείο. Πέμπτη, υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Φυσικά και υπάρχουν. Σε κάθε γλώσσα υπάρχουν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω, να το οργανώσω όλο αυτό το πράγμα, να δω με τη σειρά. Να λοιπόν η παράμετρος της κεφαλής. Προσέξτε τη μετάφρασή του προς τα πίσω, από πίσω προς τα μπρος. Ξέχασα, ουνουτούν, στο ελεμιή, να του πω. Τι να του πω, ότι έπρεπε, γερεκτιινή. Τι να θυμηθεί, τι έπρεπε, να θυμηθεί, ατουλαμαστή γερεκτιινή. Έτσι, μία με το μακ, δύο με το ντυκ, τρίτη με το μα, τέταρτη με το μακ. Ναι, βλέπω χαρακτηριστικά την κίνηση των χεριών. Ω, μπελάς μεγάλος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξέρω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορέσω αυτό το πράγμα αύριο και να το καταλάβω πρωτίστως και να το φτιάξω και μόνος μου, μόνη μου. Θα το χρειαστώ. Σε μια τελευταία φάση λοιπόν μπορούμε να έρθουμε σε όλα αυτά. Λοιπόν, και αντί επιλόγου, σε ένα λοιπόν από τα βιβλία που χρησιμοποίησα ως πηγή στο διδακτορικό μου, έλεγε ο Μπουρκ, νομίζω του 2003, μιλώντας βέβαια για την αγγλική ως ξένη γλώσσα, ότι οι συμπληρωματικές προτάσεις εξακολουθούν να είναι ναρκοπαίδιο για πολλούς μαθητές και συμπληρώνω εγώ όχι μόνο και διδάσκοντες. Και τελικά, η γλωσσική επίγνωση συνδυαστικά με δραστηριότητες εστίασης στον τύπο μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές, μαθήτριες στο θέμα των διαφόρων ρηματικών τύπων και των συντακτικών δομών που σχετίζονται με τους εν λόγω ρηματικούς τύπους. Ας δούμε αν και το έχετε ήδη στα χέρια σας και πολύ σύντομα βασική βιβλιογραφία τελικά εδώ έβαλα για να μην είναι 100 διαφάνειες. Μόνο όσα χρησιμοποίησα στην ίδια την παρουσίαση και τελικά δεν έβαλα τις 250 τόσες πηγές που είναι στο ίδιο το διδακτορικό. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι να ήταν χρήσιμα. Έκανα όσο σύντομα μπορούσα. Και πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις πριν περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Δεν ξέρω αν έχετε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και κατηδίαν στη συνέχεια. Παρακαλώ. Πράγματι, αυτό θα δει, δεν περνάει πάρα πολύ. Αν είναι αναφορικό, ψάχνω να βρω αμέσως μετά το όνομα, το ουσιαστικό. Σύμφωνα. Αν δεν υπάρχει, εννοείται, παίρνει κλίση, κλείνεται, οπότε το καταλαβαίνω, το παίζει το ρόλο αντωνυμία. Αν είναι ειδικό, επίσης το βρίσκω από το ρήμα που ακολουθεί. Θέλω, είπα ότι, άκουσα ότι. Δηλαδή, αυτό το τι πράγματι είναι λίγο ένα σωρό πράγματα, όπως είπατε και πριν. Πώς θα είναι ένας αχάριος, γιατί εγώ είμαι, ας πούμε, αχάρια, δεν είμαι αχάριος. Κοιτάξτε. Εντάξει, δεν θα θεωρούσα, εφόσον φτάσετε και κάνετε αναφορικές και κάνετε συμπληρωματικές σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είστε, εφόσον θέτετε και αυτή την ερώτηση, δεν είστε αχάρια. Πώς το καταλαβαίνουμε, τι λύνουμε, ακριβώς να καταλάβω τον ρόλο που επιτελεί το ντυκ σε κάθε περίπτωση. Είπατε, ψάχνω να βρω ένα όνομα, ένα ουσιαστικό. Ωραία. Προσέξτε, μπορεί να γίνει ακόμα πιο υπόδεινο. Μπορεί να μιλάμε για περίπτωση αναφορικής και να είναι κέφαλη, να μην έχει καν το ουσιαστικό. Τώρα βέβαια μου έρχεται ένα κακό παράδειγμα. Γιατί η Nietzsche Carter τα έβγαλε αυτά που έφαγε. Εκεί έχουμε κέφαλη, δεν έχουμε το ουσιαστικό, δεν αναγνωρίζεται. Κλείνεται όμως, οπότε το υποψιάζει. Κλείνεται η μετοχή. Σύμφωνη, αλλά εκεί έχει αναφορική λειτουργία. Ναι, το αναγνωρίζουμε. Περιμένω να ακούσω τη συνέχεια. Έχω κάποιο ρήμα, έχω κάποια πτώση. Ή ενδεχομένως για να έχει επιλυματική λειτουργία έχω κάποια μετάθεση μετά. Έχει το ιτσίν για να είναι και ελτιίν ιτσίν επειδή ήρθες. Είναι και αλτιίχαλτε, είναι εναντιωματική. Περιμένω να ακούσω κάτι. Σαφώς.
και σαφώς περιμένω να ακούσω και όλο το περικείμενο για να μπορέσω να αντιληφθώ ενδεχομένως και με την χρειά του ομιλητή να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Σαφώς και φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα διαβάζοντάς το. Και μια απορία, δεν είμαι γλωσσολόγος τώρα. Πείτε μου παρακαλώ. Θεωρείτε ατέλεια έτσι, έλλειψη της γλώσσας, το ότι με ένα πράγμα τόσα πολλά διαφορετικά προσπαθεί να εκφράσει. Αν υποθέσουμε ότι ο Κεμάλ έφτιαξε τη γλώσσα, τη δόμησε και πήρε ας πούμε συνταγματικό και γραμματική, εμένα μου θυμίζει τα ελληνικά, τέλος πάντων. Όχι, δεν τη δόμησε ο Κεμάλ τη γλώσσα, η γλώσσα που υπήρχε. Υπήρχε, έτσι. Υπήρχε, τη γραφή άλλαξε. Το γραφικό σύστημα άλλαξε, δεν πείραξε τη γλώσσα. Υπήρχε δηλαδή το συντακτικό αυτό. Σαφώς και υπήρχε. Αν μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό, την επόμενη μέρα τα τόσα εκατομμύρια Τούρκων δεν θα μιλούσαν αυτή τη γλώσσα, θα μιλούσαν κάποια άλλη. Δεν θα μιλούσαν τίποτα, δεν θα ήξεραν κάτι άλλο. Εκεί υπήρξε διαφοροποίηση του γραφικού συστήματος. Ναι, βέβαια έγιναν προσπάθειες εξάλειψης και του λεξιλογίου, των αραβοπερσικών στοιχείων κτλ. Αλλά δεν άλλαξε η γλώσσα. Δεν άλλαξε, αλλά έχει καλέσει γλωσσολόγους που διαβάζει. Τώρα προσέξτε το θέμα της δυσκολίας, του μειονεκτήματος ενδεχομένως κτλ. Όχι, η κάθε γλώσσα τελικά προσπαθεί να είναι οικονομική. Με ένα πράγμα να μπορέσει να πει όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Και όχι να έχει 10 διαφορετικά. Ναι, όχι, δεν το είπα αυτό με κακή έννοια. Σύμφωνοι, δεν το εξέλαβα έτσι ούτως ή άλλως. Η γλώσσα κλείνεται, έχει πτώσεις, έχει ακρίβεια. Έχει δομή, γι' αυτό έτσι μου κάνει εντύπωση πώς με έναν τύπο καλύπτει τόσο πολλά αυτά. Και ενδεχομένως αύριο, δεν εννοώ το άμεσο μέλλον, αλλά μπορείς στη συνέχεια να εκφράσεις και πολλά περισσότερα πράγματα. Σου λέει, αφού το έχουμε αυτό το πράγμα, ας κάνει και αυτή τη δουλειά. Γιατί όχι. Είναι πολύ πιθανό. Παρακαλώ, Αναστασία. Όταν το μαθαίνουμε σε ξένη γλώσσα, να δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία στη δομή και στα διαφορετικά και στις εξαιρέσεις και στις υποπεριπτώσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι σε κάποιο σημείο οι μαθητές φτάνουν να ξέρουν πιο πολλά τους ίδιους τους Τούρκους, οι οποίοι μπορεί να έχουν ακούσει μια εξαίρεση κάπου, αλλά δεν την έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή τους. Και εμείς, ας πούμε, όχι μόνο τη μαθαίνουμε, αλλά την εξεταζόμαστε κιόλας σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, μία έκκληση προς τους καθηγητές γενικότερα, αυτή η επιμονή στη δομή της εξαίρεσης της εξαίρεσης. Γιατί η γλώσσα μεταλλάσσεται και στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα από αυτά που μαθαίνουμε εμείς και από αυτά που δείξατε εσείς τώρα, έτσι. Εξαιρετικά το ίδιο, βέβαια. Σύμφωνοι, διαφωνώ. Σε κάτι ωστόσο, Αναστασία, ναι, συμφωνώ μαζί σου ως προς το να μην το εξαντλούμε. Την εξαίρεση της εξαίρεσης, ο εξαίρεση, εν πάση περιπτώσει, αλλά από την άλλη, τίποτα από αυτά για τα οποία μίλησα δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Απέναντίας, θέλω να προσθέσω, το είπα και νωρίτερα, ότι καλό θα ήταν να διδάσκουν στο περιθώριο έστω και οι παρεμφατικοί τύποι. Γιατί τους ακούμε. Δεν είναι συνέχεια υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και τα οποία ενδεχομένως δεν διδάσκουμε και ποτέ. Έρχομαι στο άλλο άκρο τώρα. Όχι σε αυτά που επιμένουμε να διδάσκουμε, αλλά σε αυτά που αποσιωπούμε και υπάρχουν στη γλώσσα. Έτσι τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες το πού γίνεται η διδασκαλία. Άλλο είναι όταν τα διδασκόμαστε εδώ στην Ελλάδα, άλλο είναι αν βρεθούμε αύριο στην Τουρκία και αρχίσουμε και τα χρησιμοποιούμε κιόλας προφορικά. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Παρακαλώ, κυρία Σκοπούλη. Όταν παρουσιάσατε την πολύ μεγάλη πρόταση, την τελευταία, μου ήρθε στο μυαλό κάτι που έχω ακούσει, ότι πρέπει να ξέρεις κολύμπι για να μιλήσεις τουρκικά. Δηλαδή, κάνεις μια βουτιά, κολυμπάς, για να βγει στο τέλος, όχι με ένα ψάρι στο στόμα, με το ρήμα στο στόμα. Σύμφωνο. Νομίζω ότι είναι μια καλή μεταφορά.
Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ας πάμε λοιπόν σε μικρό σύντομο διάλειμμα και μετά να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας αυτή τη φορά για το Φαραζή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Με τους οποίους κυρίως διαδικτυακά κάνουμε μάθημα. Όταν έρχεται λοιπόν η στιγμή που εμφανίζεται ή έρχεται η ώρα που πρέπει να διδαχθεί το Φαραζή, τους το δίνω, το αγοράζουν, το παίρνουν κτλ. Και κάνουμε δουλειά από εκεί. Λειτουργεί, νομίζω όπως ναι. Αλλά βέβαια, στη δική μου περίπτωση υπάρχει η εξής πολυτέλεια. Ξέρω ακριβώς τι θέλω. Εγώ το έγραψα πρωτίστως για τις δικές μου ανάγκες, οπότε και έτσι όπως είναι δομημένο, και μάλιστα υπάρχουν στην αίθουσα και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν υποστεί πολύ άμεσα και πολύ άγρια μάλιστα. Φαραζή από την αρχή μέχρι το τέλος, 1,5 μήνα. 5-10 μαθήματα, χαμογελάει, δεν χρειάζεται να ξέρετε ποιος ποια είναι, χαμογελάει. Λειτουργεί, νομίζω πως ναι. Αλλά σας λέω, δεν μπορώ να το κρίνω πάρα πολύ καλά από αυτή την άποψη, γιατί εγώ δημιούργησα αυτό που έφτιαξα με τον τρόπο που το ήθελα, με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι εγώ τη διδασκαλία, με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη διδασκαλία της γλώσσας γενικότερα. Οπότε ναι, εμένα με βοηθάει. Έχω κάτι έτοιμο. Και ξέρετε κάτι άλλο, χρόνια δίνω τις προσωπικές μου σημειώσεις στους μαθητές μου όπου βρίσκονται, φωτοτυπίες. Ξέρετε, ο μαθητής, και είναι πολύ λογικό, φυσιολογικό και αναμενόμενο αυτό το πράγμα, θέλει να έχει ένα βιβλίο να ξεφυλίζει. Είναι η άλλη αίσθηση του έχω κάτι έντυπο μπροστά μου, τυπωμένο, το οποίο μπορώ να το μυρίσω, να το ξεφυλίσω, να το μετζουρώσω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα οι σημειώσεις. Αυτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να επαναλαμβάνετε τις ερωτήσεις ή αυτό δεν ήταν ερώτηση, ήταν για να παραμένουν όλα στο... Σύμφωνοι. Η κυρία λοιπόν που έκανε την παρέμβαση είπε ότι τουλάχιστον από την προσωπική της εμπειρία το Φαραζή καλύπτει το κενό για το οποίο δημιουργήθηκε, ότι όπως είναι στημένο με το πρακτικό κομμάτι στην αρχή, τις σημειώσεις τις θεωρητικές, την περιγραφή στο δεύτερο μέρος, αλλά και με το γλωσσάρι και τις λύσεις βοηθάει να το χρησιμοποιήσει κάποιος και αυτόνομα, και αν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, καθοδήγηση ή βοήθεια, μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει και κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμη, πολύ ευχαρίστως θα δεχθώ και οποιαδήποτε κριτική και σχόλιο όταν και εφόσον το χρησιμοποιήσετε κι άλλοι. Έτσι γράψτε μου, χωρίς κανέναν ενδιασμό, όμορφα Χασάν, καλά, με βοήθησε ή απέναντίας δεν με βοήθησε, ωφελήθηκα ή δεν ωφελήθηκα, καλό θα ήταν, όπως έχουν κάνει ήδη κάποιοι, καλό θα ήταν ένα τέτοιο υλικό, ένα τέτοιο βιβλίο να περιείχε και αυτό. Τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Δεν πάω, δεν σταματώ ποτέ να γράφω κάτι. Έτσι, αυτό μπορεί να δώσει ιδέες, όχι στο να αλλάξει απαραίτητα το Φαραζή, αλλά ενδεχομένως, αν ποτέ κάνει μια δεύτερη έκδοση, να μπει συμπληρωματικά κάποιο υλικό. Ή να με βοηθήσει στο να αντιληφθώ κάτι το οποίο μου διαφεύγει και το οποίο μπορώ να προσθέσω σε κάτι άλλο. Έτσι, οπότε μην διστάσετε, απαντώ, επιστρέφω σε κάθε μήνυμα. Έτσι. Στα χρονικά περιθώρια που διαθέτω, άλλοτε πολύ σύντομα και άλλοτε λίγο αργότερα, αλλά απαντώ. Οπότε μην διστάσετε.
Εντάξει, κάτι άλλο έχουμε χρόνο ακόμη λίγο. Μάλλον όχι, οπότε να μην τα λέω ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με τιμήσετε με την παρουσία σας απόψε. Κάναμε και μια αρχή, όπως είπα. Έχω διδάξει σε τάξη, σε αμφιθέατρο, ακόμα και υπαίθρια. Σε καφέ δεν είχα διδάξει ποτέ. Το έκανα και αυτό. Καλό σας βράδυ και ευελπιστώ να τα πούμε ξανά σήμερα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Χασάν Καϊλή που μας ήρθε από την Άγκυρα για αυτό το σεμινάριο. Όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Το γιο μου τον Ορέστη κάποτε με ευχαριστούσε αυτός. Πρέπει να τον ευχαριστήσω διότι έχει ξεφύγει, δηλαδή εξελίσσει και μεγαλώνει την Περούτζα με πολύ ταχύς ρυθμούς. Ας μιλήσω κι εγώ δύο λόγια ως πρώην μαθήτρια της τουρκικής. Παραμένω μαθήτρια, διότι δεν τα βελτίωσα μετά το 2010. 2005-2006, σχολική χρονιά, βάλαμε τα τουρκικά στο σχολείο. Και εγώ έγινα η ενθουσιώδης συμμαθήτρια των μαθητών μας. Όσο μου επέτρεπε ο χρόνος, έμπαινα πότε στη μια τάξη, πότε στην άλλη, στην παράλλη. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι σε δύσκολες ώρες. Δηλαδή 8 με 12 το βράδυ, μετά τη δουλειά ή Κυριακή. Και τελικά επέλεξα κάποιον που δεν ήταν καθηγητής. Μου έλειπε και ο Ρέστης πολύ, γιατί ήταν στην Ιταλία και σπούδαζε. Οπότε επέλεξα το μικρό Αλίταν, που ήταν 19,5 χρονών, φοιτητής Εράσμους εδώ στην Αθήνα για 6 μήνες. Πολύ ώριμο παιδί όμως, το οποίο μου έκανε περισσότερο προφορικά. Έτσι. Και εκεί είδα βέβαια ότι η γραμματική χρειάζεται. Είπα πάρα πολλές φορές, έναν καλό καθηγητή που κατέχει τα ελληνικά ή Έλληνα, επειδή είμαι αρχάρια, με καλή γνώση της τουρκικής, ώστε να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα μέσα μου. Διότι όπως έλεγα για αστείο, εγώ μαθητής είμαι, άρρωστος είμαι, αλλά ξέρω το φαρμακό μου λόγω δουλειάς. Και πήγα και πολύ χαλαρή στα τουρκικά, λέω ξέρω ξένες γλώσσες, αυτά τα μάθα. Και πιέστηκα, έφαγα το πρώτο σοκ, έκλαψα πολύ, ναι, γιατί διάβαζα άπειρες ώρες στο σπίτι και μετά όλη τη νύχτα η τηλεόραση ανοιχτή. Έβλεπα talk show που δεν με ενδιαφέρανε κιόλας, πόσο θα πάει το φιστίκι στον Πόντο, τον Ερντογάν σε πολιτικές ομιλίες, να παίζει το τρανζίστορ που λέει το τραγούδι. Αλλά κάποια στιγμή επαναστατούσα και έλεγα μα θέλω να τα πω αυτά, μα θέλω να εκφραστώ, θέλω να αστειευτώ με τον άλλον, να τον πειράξω, να ζήσω τη γλώσσα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Ο υποθετικός λόγος, όπως και όλη η γλώσσα, γιατί μιλάμε. Μιλάμε για να καλύψουμε μία ανάγκη μας, να μάθουμε κάτι σε σχέση με τον άλλον. Αυτό που λέμε στρουτούρα προφόντα, το λέμε εμείς στα ιταλικά, deep structure, μήπως είναι derin για πμ, για πμ, πάρα πολύ ωραία. Φτάνουμε με το μικρό αλίταν στον υποθετικό λόγο, στο χιτίτ τότε, που ήταν και δύσκολο βιβλίο και τα λοιπά. Οπότε, όταν δεν έχεις, θέλω να πω, μια ανάγκη να εκφράσεις μια σκέψη σου, σε μια κατάσταση να ανταποκριθείς, αλλά είναι λίγο τα πράγματα στο εργαστήριο, στο λαμπορατόριο, μου λέει, κυρία Τίνα, τι θα κάνατε αν είσαστε δήμαρχος της πόλης. Το κοίταγα εγώ, λέω, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ δήμαρχος, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Κυρία Τίνα, τι θα κάνατε εάν κερδίζατε $1,000,000. Αδιάφορη. Και κάποια στιγμή μου ήρθε έτσι να του πω, πώς θα πούμε, αν ήμουν 20 χρονών δεν θα μου γλίτωνες. Γυρμίγια σιντάρο σάιντν, έτσι καλά το λέω, μπέντε κατσουρμάντν,
Κατσάρμαστεν. Πάς περιπτώσει αυτά. Είναι πολύ ωραίο το ότι το βιβλίο αρχίζει με την πράξη και μετά περνάει στη θεωρία. Όταν το παραλάβαμε νόμιζα ότι είχε γίνει λάθος. Μετά κατάλαβα τι σημαίνει. Να κάνω ένα σχόλιο και επί αυτού. Ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη για κάποια ομιλία, κάποια παρουσίαση βιβλίου στα Ιταλικά, πολύ παλιά κτλ. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα κοινό που σέβεται τον ομιλητή και τα λοιπά και μου λένε, λες και είμαι ο Θεός και τα ξέρω όλα, δεν τα ξέρουμε όλα εμείς οι δάσκαλοι, μου λέει, κυρία Ζωγοπούλου, πώς νομίζετε ότι πρέπει να διδάσκονται τα πράγματα, πρώτα να αρχίζουμε με τη θεωρία και μετά να περνάμε στην πράξη, να αρχίζουμε πρώτα με πρακτική και μετά να περνάμε στο θεωρητικό μέρος, στη γραμματική και τα λοιπά. Μερικές φορές σου γίνονται, όταν γίνονται για πρώτη φορά οι ερωτήσεις, υδρώνεις. Δεν ξέρεις την απαντήσεις ακριβώς έτσι και να το τοποθετήσεις. Και θυμήθηκα την προηγούμενη επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη. Τους λέω, κοιτάξτε, μας υποδέχτηκε με την συνεργάτη μου από την Αθήνα, είστε και πολύ φιλόξενη πόλη, κάποιος κύριος εδώ πάλι που είχαμε επαγγελματικές και μας είπε, κυρίες μου, αυτή η βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε εσάς, θα σας διασκεδάσουμε, θα σας δείξουμε την πόλη κτλ. Πώς προτιμάτε? Να φάμε πρώτα, να πάμε στο εστιατόριο, μετά να πιούμε σε κάποιο κέντρο με μουσική και τα λοιπά και μετά να ξαναφάμε, εννοούσε κάποια πατσά ας πούμε κάτι τέτοιο, ή να πιούμε πρώτα κάποιο aperitif, μετά να πάμε στο εστιατόριο για φαγητό και μετά να ξαναπιούμε τίποτα, ναι, σε κάποιο after hour. Λοιπόν, αυτό μπόρεσα να απαντήσω στο αν πρέπει να προηγηθεί η πράξη ή η θεωρία. Σχετικά με τον υποθετικό λόγο, να ξεφύγω λίγο από τη γραμματική και τη γλώσσα να πω κάτι έτσι πριν το πάμε προς το φιλοσοφικό. Ωραία. Διότι η γραμματική είναι γλώσσα. Και η γλώσσα είναι αυτό που είμαστε. Αυτό που σκεπτόμαστε μάλλον. Και το τι σκεπτόμαστε είναι αυτό που είμαστε. Αυτό που είμαστε. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια βρίσκομαι σε μία συναισθίαση και υπήρχε και ένας ηθοποιός, μεγάλη δόξα του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος είχε κάνει και κάποια επιτυχία, θα ξεφύγω λίγο τώρα, θα είναι λίγο τέλος πάντων, ναι. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία με πολύ επώνυμο έργο του Ιταλικού κινηματογράφου δεκαετία του 60, ας μην λέμε ονόματα. Λοιπόν, και έρχεται προς εμένα για να μου μιλήσει και Ιταλικά και τα λοιπά, λέει, ξέρω Ιταλικά, και μου λέει τον εξής υποθετικό λόγο. Εάν εγώ είχα ενδώσει, καταλαβαίνετε πώς ενδώσει, στο σκηνοθέτη τον Τάδε, μεγάλο όνομα, πάλι να μην λέμε ονόματα και εκθέτουμε ανθρώπους και οικογένειες, θα ήμουν πολύ μεγάλος διάσημος ηθοποιός παγκοσμίου φήμης. Εγώ έχω μία αδυναμία προς τον, εμείς τον λέμε υποθετικό λόγο, τρίτου είδους, με την έννοια αυτό, έτσι λέω στους μαθητές μου, παλιά ξινά στα φύλλα. Δηλαδή, τα γεγονότα εξελίχθηκαν κάπως στο παρελθόν και τώρα εμείς τα υποθέτουμε ανάποδα. Να το κάνω ακόμα πιο λιανό. Αν είχα παντρευτεί το Βαγγέλη, θα είχα ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή. Εάν, όπως λέει μια κυρία που γνωρίζω, ο μπαμπάς μου με είχε αφήσει να πάω στο οδείο, θα είχα γίνει μια μεγάλη σοπράνο. Και με ενοχλεί αυτός ο υποθετικός λόγος, διότι ας σε πήδαγες στο φράχτη να πας να κάνεις αυτό που ήθελες. Δηλαδή, κρίνουμε γεγονότα και επιλογές που δεν κάναμε. Λοιπόν, μου λέει αυτό το πράγμα ο ηθοποιός. Πώς το λέμε, συντελούντος και του λίγου αλκοόλ και του περιβάλλοντος, του λέω, κοίταξε να δεις, όταν μας γίνονται κάτι τέτοιες μεγάλες, σημαντικές προτάσεις στη ζωή μας, ξέρετε τι κάνουμε, του λέω, καθόμαστε 3 μέρες σπίτι μας, χωρίς να δούμε κανέναν. Κοιτάμε το ταβάνι και σκεφτόμαστε. Ναι, όχι, τι να κάνω. Και την τέταρτη μέρα λέω που θα βγεις,
Ό,τι και να έχεις αποφασίσει είναι το σωστό. Αυτό αποφάσισες, καλά έκανες. Και έφυγε, βέβαια. Έφυγε γιατί θέλουν να παίρνουν οι άνθρωποι ικανοποιήσεις και παράσημα από γεγονότα ότι σημαίνει για να το θυμάσαι μετά από 25 χρόνια. Σε απασχολεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έδωσα αυτή τη λίγο ανορθόδοξη απάντηση. Τι άλλο να πούμε. Βγαίνοντας, και πάλι να σας ευχαριστήσω, θα δείτε το Φαραζί, μπορείτε να το πάρετε όσοι δεν το έχετε. Θα δείτε το Ταμάμ 1, βγαίνει σύντομα και το Ταμάμ 2. Τα Ιστάμπουλ του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, είναι 3 χρόνια τώρα που αντιπροσωπεύουν το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν τα Οκουμά, τα Οκούγιορουμ, είναι πολύ ωραία βιβλία, easy readers που λέμε και σε πολλά επίπεδα τουρκικής γλώσσας, εξαντλούνται, θα υπάρξει ένα κενό στην αγορά, διότι θα μας στείλουν άλλα, με άλλα θέματα, σε μερικούς μήνες, θα τα εκδώσουμε, θα φροντίσουμε να τα εκδώσουμε σύντομα, θα συμμετάσχουν στη μετάφραση, διότι θα υπάρχει και μετάφραση και στην επιμέλεια πολύ γνωστοί καθηγητές του ελληνικού χώρου, και επίσης θα εκδοθούν σε ένα-δύο μήνες Σορού Ερνοκλερί, past papers και άλλα προτινόμενα θέματα για να προετοιμάσουν τους μαθητές, έτσι, και να προετοιμάσετε τους μαθητές σας για τις εξετάσεις Ιστάμπουλ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Με συμπαθάτε αν ξέφυγα λίγο και του θέματος. Καλό σας βράδυ.